Στο Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Στη σημερινή μας εκπομπή θα αναφερθούμε στον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου. Ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, βρισκόταν στην τρίτη θέση, έχοντας 18 βαθμούς της Α κατηγορίας Εψανά, έχοντας 5 νίκες, 3 ισοπαλίες και 1 ήττα. Μαζί μας για να συζητήσουμε για τη φετινή πορεία του Συλλόγου, τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιάννη Μαγκίνα. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους σας. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι τιμή για μένα, γιατί κάνετε μια εκπομπή η οποία αναδεικνύει το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο και θέλω να σας δώσω πολλά συγχαρητήρια, γιατί δίνετε την ευκαιρία σε ανθρώπους που υπηρετούν από διάφορα πόστα το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο να εκφράσουν τις απόψεις τους και τις θέσεις τους. Ευχαριστώ και εγώ, Γιάννη. Τα έχουμε πει αρκετές φορές στο γήπεδο του Αγίου Στεφάνου. Δυστυχώς τώρα, λόγω της καραντίνας, θα τα πούμε και μέσω Skype. Ναι, βέβαια, εντάξει, τι να κάνουμε, έτσι είναι η κατάσταση. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση για μας. Προέχει υγεία σε όλους. Και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και αν θα συνεχίσουμε και τι θα κάνουμε. Ωραία. Γιάννη, μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, μάλλον να ξεκινήσω διαφορετικά, ότι φέτος ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου ενισχύθηκε αρκετά τη μεταγραφική περίοδο. Ήρθαν παίκτες ονόματα για τα δεδομένα της Α Εψανά. Είσαστε φαβοροί για την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Δεν ξέρω, είσαι εσύ ευχαριστημένος από τη βαθμολογική συγκομιδή, δεδομένου ότι έχεις 3 ισοπαλίες και μία ήττα εκτός έδρας από την Τριγλία Ραφίνας, εκτός τις 5 νίκες. Αυτά που προείπες ισχύουν, Τάσο. Όντως, η φετινή χρονιά για τον Ολυμπιακό Αγίου Στεφάνου ήταν μια χρονιά που απέκτησε πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Και στόχος της ομάδος δεν εκρίστηκε από την πρώτη στιγμή ότι ήταν να διεκδικήσει την άνοδο σε μια ανώτερη κατηγορία, στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και αυτό είναι το πρώτο που θέλουν και η διοίκηση της ομάδας, η οποία έκανε αυτές τις κινήσεις με πολλές προσπάθειες και, να μην κρυβόμαστε, έβαλε το χέρι βαθιά σε αυτές τις δύσκολες εποχές που ζούμε. Όντως, ο στόχος μας ήταν και παραμένει να ανέβει η ομάδα στην τρίτη εθνική. Όμως, κάποια αποτελέσματα, τα οποία έχουν και διάφορα ελαφρυντικά, δηλαδή θα πω ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή με 10 μεταγραφές δεν είχε βρει ακόμα τον ρυθμό της και εκεί επάνω σε αυτό το κομμάτι υστερήσαμε σε κάποια παιχνίδια. Τα δύο παιχνίδια... Να σε διακόψω. Ναι. Να αφήσουμε τα 5 νικηφόρα παιχνίδια και να πάρουμε τα υπόλοιπα 4 παιχνίδια 1-1. Να ξεκινήσουμε με την ισοπαλία με τη Σταμάτα εκτός έδρας, το 1-1. Το πρώτο παιχνίδι ήταν με τον Άρη Κούρας. Με τον Άρη Κούρας, το Στέφανο που ήρθε ισόπαλο 1-1. Είχατε προηγηθεί στον Σαπαλίδη και ισοφαριστήκατε στο δεύτερο ημίχρονο. Είχατε εσείς ένα ημίχρονο, το πρώτο ημίχρονο, και στο δεύτερο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ο Άρης Βούλας καλύτερος, είναι επανάληψη. Πολύ σωστά. Είναι ένα ντέρμπι. Αυτά τα παιχνίδια έτσι θα πάνε. Μία μπορεί να πάρει ισοπαλία στην έδρα τους ή στην έδρα μας και να είναι ένα ντέρμπι που όλα τα αποτελέσματα παίζουν. Τα αποτελέσματα που δεν ήταν καλά για μας και έπρεπε να πάρουμε κάτι παραπάνω ήταν η Σταμάτα και με το Θησέα Νέας Μάκρης. Εκεί τα παιχνίδια τα οποία με τη Σταμάτα χάσαμε ένα ημίχρονο, το πρώτο που δεν είχαμε καλή παρουσία. Στο δεύτερο ημίχρονο, αν και με 10 παίχτες, ήμασταν πολύ καλοί και δημιουργήσαμε αρκετές ευκαιρίες και από θέμα τύχης δεν μπορέσαμε να πάρουμε το θεμητό αποτέλεσμα. Στο παιχνίδι με το Θησέα Νέας Μάκρης, η δεύτερη ισοπαλία που φέραμε, μάλλον η τρίτη, εκτός, δεύτερη εκτός έδρας και η τρίτη συνολικά.
Ήμασταν πάρα πολύ εξαιρετικοί στο πρώτο ημίχρονο, προηγηθήκαμε με 0-2. Μέχρι το 60 θα μπορούσαμε που δεχτήκαμε τον γκολ που μείωσε ο Οδυσσέας, θα μπορούσαμε να πετύχουμε και τρίτο και τέταρτο και πέμπτο τέρμα. Δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες, τις οποίες δεν καταφέραμε να κάνουμε, να πετύχουμε κάποιο τέρμα. Με την κατάληξη, όταν δεν πετυχαίνεις τέρμα, στο 93 ήρθε η ισοφάριση από μια κακή εκτίμηση της ομάδας μας και δεχτήκαμε την ισοφάριση. Αυτά τα δύο παιχνίδια για μας ήταν τα παιχνίδια που έπρεπε να τα κερδίσουμε και λόγω της αξίας μας, γιατί η ομάδα αποτελείται από καλούς ποδοσφαιριστές, και λόγω του στόχου που έχουμε θέσει. Το τελευταίο παιχνίδι με την Τριγλία ήταν ένα παιχνίδι πολύ δυνατό, ντέρμπι, που κρίθηκε στο γκολ, το οποίο εμείς εκεί στο πρώτο ημίχρονο, στο πρώτο δεκάλεπτο ήμασταν πάρα πολύ καλοί, δημιουργήσαμε 2-3 ευκαιρίες, πετύχαμε ένα τέρμα το οποίο ακυρώθηκε, δεν γνωρίζω για το λόγο το οποίο ακυρώθηκε. Κατόπιν χάσαμε στο 20 λεπτό τον Καστράτη, ο οποίος έπαθε ένα σοβαρό τραυματισμό και μέχρι να γίνει η αλλαγή χάσαμε 5-6 λεπτά και χάσαμε λίγο, πήρε μέτρα η ομάδα της Τριγλίας, μας πίεσε μέχρι να συνέλθουμε να βάλουμε και 10ο παίχτη μέσα, είχαμε κάποιο θέμα. Έληξε το ημίχρονο 0-0 με ένα πέναλτι που έχασε η Τριγλία, και στο δεύτερο ημίχρονο χάνουμε μια πολύ σημαντική ευκαιρία με τον Σταμάτη, τον Σαπαλίδη, και στην αντεπίθεση τρώμε τον γκολ από κακή εκτίμηση του αμυντικού μας, και συνολικά όλη η προσπάθεια της άμυνας μας ήταν κακή και δεχτήκαμε το τέρμα. Πήραμε μέτρα μέσα στο γήπεδο, η Τριγλία προσπαθούσε με αντεπιθέσεις, δημιούργησε κάποιες ευκαιρίες και εμείς πιέσαμε πολύ το τελευταίο δεκάλεπτο που είχαμε 2-3 πάρα πολύ καλές ευκαιρίες για να πετύχουμε ένα τέρμα. Αυτά τα παιχνίδια με τον Άρη Βούλας και με την Τριγλία είναι παιχνίδια, είναι ντέρμπι, είναι κάποιες ομάδες οι οποίες είναι πάρα πολύ καλές. Η διαφορά που έχουμε με αυτές τις ομάδες εμείς είναι ότι εμείς είχαμε 10 μεταγραφές στο ρόστερ μας και προσπαθήσαμε να εγκίνουμε ομάδα περισσότερο, να βρούμε το ρυθμό μας, να μάθουμε το παιχνίδι ο ένας με τον άλλον, τι ζητάει ο προπονητής, τι θέλουμε στο γήπεδο, και αυτό απαιτεί κάποιο χρόνο. Η διαφορά λοιπόν επάνω σε αυτές τις ομάδες είναι ότι ο Άρης Βούλας είχε την ίδια ομάδα με την προσθήκη 2-3 ποδοσφαιριστών και η Τριγλία Ραφίνας το ίδιο επίσης με 3-4 ποδοσφαιριστές. Σίγουρα οι πολλές μεταγραφές, τα ονόματα και δεν παίζουν ρόλο σε ένα πρωτάθλημα. Τα έργα φαίνονται μέσα στο γήπεδο. Εμείς προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε μια πολύ καλή ομάδα. Δεν έχουμε κανένα παράπονο από τα παιδιά. Από το καλοκαίρι που ξεκινήσαμε την προετοιμασία και η διοίκηση μας προσέφερε τα πάντα, ό,τι θέλαμε από πλευράς υλικού, από προπονήσεις, από ροχισμό, ήταν κοντά μας, είχε πολύ μεγάλο στόχο και παραμένει ο στόχος αυτός, δεν αλλάζει κάτι στην πορεία μας. Και τα παιδιά δούλεψαν πάρα πολύ καλά όλο αυτό το διάστημα και δεν υπάρχει κάποιο παράπονο. Ήρθαν κάποια άτυχα αποτελέσματα, τα οποία μπορείτε να δείτε και σε διάφορες άλλες ομάδες που έχουν κάνει χειρές μεταγραφές, και στην Αθήνα και σε άλλες ενώσεις, που δεν έχουν πάει όσο καλά θα περιμέναν. Ωραία. Τώρα η διακοπή του πρωταθλήματος βρήκε την Τριγλία στην πρώτη θέση, είναι αίτητη. Ακολουθεί ο Άρης Βούλας και εσείς είστε στην τρίτη θέση με διαφορά 4 βαθμούς από τον Άρη Βούλας. Θεωρείς ότι αυτές οι ομάδες είναι που θα παίξουν, θα διεκδικήσουν την άνοδο, την πρόκριση μάλλον από τον όμιλο το δικό σας? Από τον όμιλο το δικό μας θα παίξουν 5 ομάδες. Ναι, ναι. Οι 3 είναι πιο ισχυρές όταν θα γίνει συνένωση με τον άλλο όμιλο, που και εκεί σε αυτό τον όμιλο διαθέτουν, είναι πολύ καλές ομάδες, άσχετα τη μικρότερη συγκομιδή των βαθμών, και ο Παλαινιακός και η Ατλαντίδα, η οποία είναι, πίστευα από το καλοκαίρι ότι θα έχει μια πολύ καλή πορεία, και ο Παλαβριωτικός, ο Αχιλλέας που ακολουθεί, είναι και αυτές πολύ καλές ομάδες και θα είναι όταν θα γίνει η ένωση για τα play-off,
θα είναι πολύ δύσκολα τα παιχνίδια. Σίγουρα κάποιες ομάδες από εκεί ξεχωρίζουν. Πιστεύω ότι θα είναι οι τρεις ομάδες που είναι στον όμιλό μας. Η Παλίνη και ο Παλαβριωτικός θα είναι περισσότερο αυτές οι ομάδες που θα είναι μέσα στο κόλπο να διεκδικήσουν την άνοδο. Γιάννη, υπάρχουν παράπονα από τη διαιτησία? Παράπονα από τη διαιτησία. Σίγουρα η διαιτησία είναι ένα κομμάτι που παίζει ρόλο μέσα σε ένα παιχνίδι. Όταν όμως έχει διαμορφωθεί ένα αποτέλεσμα και δεν μπορείς να πάρεις κάτι, άλλες φορές μπορεί να σε έχει ευνοήσει ένας διαιτητής, άλλες φορές μπορεί να σε έχει αδικήσει. Βλέποντας μετά τα βίντεο και τα παιχνίδια που ή κάποιες φάσεις, μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα και να πούμε ότι ναι, αδικηθήκαμε ή ευνοηθήκαμε. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος ντόλος από τη διαιτησία για να σε ευνοήσει ή να σε αδικήσει. Αυτό που θέλω εγώ και είναι το όραμά μου για την διαιτησία είναι να περνάει ο διαιτητής απαρατήρητος από ένα παιχνίδι. Οι πρωταγωνιστές να είναι μόνο οι ποδοσφαιριστές και ο διαιτητής ούτε καν να φαίνεται μέσα στο γήπεδο. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο, τότε πιστεύω ότι θα έχουμε ένα υψηλό επίπεδο ποδοσφαίρου. Πώς είδες το φετινό πρωτάθλημα, ενώ μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος, χωρίς την παρουσία φιλάθλων, είναι εξίσου ανταγωνιστικό? Είναι ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα, αλλά με την παρουσία του κόσμου θα ήταν διαφορετικό. Σίγουρα και ο ποδοσφαιριστής και εμείς μέσα στον αγωνιστικό χώρο αισθανόμαστε διαφορετικά όταν υπάρχει και η φίλαθλη δική μας και η αντίπαλη και γίνεται ένα ωραίο παιχνίδι και η ψυχολογία του ποδοσφαιριστή ανεβαίνει και παρουσιάζει καλύτερο πρόσωπο. Εντάξει, τώρα η κατάσταση αυτή που μας οδήγησε εκεί σε αυτό το σημείο, είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Θα υπάρξουν κάποιες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ, διότι ήδη έχει αποχωρήσει ο Αλέξανδρος Σούφλας. Ναι, ο Αλέξανδρος είχε αποχωρήσει εδώ και πριν σταματήσει το πρωτάθλημα, δύο εβδομάδες. Ο στόχος της ομάδας είναι να συνεχίσουμε με τους ποδοσφαιριστές που έχουμε. Βλέποντας το Γενάρη πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και τι θα γίνει, σίγουρα δεν είναι μόνο οι δικές μας οι βλέψεις για το πρωτάθλημα. Όλες οι ομάδες για το Γενάρη έχουν είτε φανερά είτε κρυφά πιστεύουν και αυτές ότι μπορούν να διεκδικήσουν και βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα από εμάς. Σίγουρα θα κάνουν κάποιες προσταφαιρέσεις. Εμείς ακόμα δεν έχουμε αποφασίσει αν θα φύγει κάποιος ποδοσφαιριστής ή αν θα μείνει. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε με το ίδιο το ρόστερ και αυτός είναι ο στόχος της διοίκησης και πιστεύω ότι στο δεύτερο γύρο είναι πολύ νωρίς ακόμα για να κριθεί κάποιος πρωταθλητής, διότι όπως ξέρετε υπάρχει ένας δεύτερος γύρος που μπορεί στο δεύτερο γύρο να αλλάξουν κάποια δεδομένα. Η διακοπή αυτή μπορεί να ωφελήσει κάποιους, μπορεί να αδικήσει κάποιους και να παρουσιαστεί ένας δεύτερος γύρος με κάτι διαφορετικό. Εμείς θα προσπαθήσουμε στο δεύτερο γύρο να πάρουμε το απόλυτο των βαθμών και να πάμε στα play-off όσο γίνεται με μικρότερη διαφορά για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε μια θέση. Μάλλον την πρώτη. Πιστεύεις ότι ο Ολυμπιακός Αγίου Στεφάνου, ενώ όποτε ξαναρχίσει το πρωτάθλημα, μπορεί να τα καταφέρει, να κάνει επιτέλους το όνειρο πραγματικότητα, το όνειρο της ανόδου στη Γάμα Εθνική? Και εγώ το πιστεύω και η διοίκηση το πιστεύει, η οποία προσπαθεί συνέχεια, και οι ποδοσφαιριστές το πιστεύουν. Άσχετα με τα δύο-τρία άσχημα αποτελέσματα που για μας μας έδωσαν αυτή τη διαφορά από την Τρικλία και από τον Άρη Βούλας. Πιστεύουμε ότι έχουμε πολύ καλή ομάδα, παίζουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και δεν πήραμε σε κάποια παιχνίδια αυτό που μας αναλογούσε. Πιστεύουμε ότι στο δεύτερο γύρο και στα play-off η ομάδα θα είναι πολύ διαφορετική. Η διακοπή αυτή δεν μας έκανε και εμάς καλό, διότι είχαμε βρει κάποιο ρυθμό και με τους ποδοσφαιριστές που διαθέταμε. Με το ανάλογο rotation έπρεπε να βρούμε το ρυθμό μας καλύτερα
δεν θα μας ωφελήσει η διακοπή αυτή, αλλά πιστεύουμε ότι με το εάν ανοίξει, όπως λέμε, και ξαναπαίξουμε ποδόσφαιρο, ότι θα είμαστε πολύ ανταγωνιστικοί και θα διεκδικήσουμε την πρώτη θέση. Μέχρι τη διακοπή του πρωταθλήματος υπήρχαν κάποια αγωνιστικά προβλήματα στην ομάδα? Αγωνιστικά προβλήματα δεν είχαμε και σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να σταθώ, ότι από το καλοκαίρι ξεκινώντας την προετοιμασία δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό όσον αφορά τους τραυματισμούς. Το μόνο που είχαμε, δύο αποβολές με κίτρινες κάρτες, δεν χάσαμε κάποιο ποδοσφαιριστή από τραυματισμό και μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε όλους τους ποδοσφαιριστές, και αυτό φαίνεται από την πολύ καλή δουλειά που έγινε. Παρά τη μεταβατική περίοδο τη μεγάλη που είχαμε από το Μάρτι μέχρι το 24 Ιουλίου που ξεκίνησε η προετοιμασία, από εκεί και μετά δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό. Σε όλα τα φιλικά, σε όλους τους αγώνες πρωταθλήματος, η ομάδα δεν παρουσίασε ούτε ένα τραυματισμό. Γιάννη, επευκαιρία να αναφέρεις και τον συνεργάτη σου. Ναι, βέβαια, και η δουλειά αυτή είναι πολύ καλή από τον κύριο Γιώκεζα που κάνει και τον ευχαριστώ πολύ. Είσαι και στο θεσμό του κυπέλου. Θα παίξεις με τη δόξα Αγίας Άννας όποτε δοθεί το πράσινο φως για την έναρξη πρωταθλήματος. Ενώ και στο κύπελο. Ναι, και η δόξα Αγίας Άννας δεν είναι κάποια εύκολη ομάδα από ό,τι έχει δείξει. Και στο πρωταθλημά της είναι πρώτη. Αίτητη. Και απέκτησε την Τριγλία Ραφίνας στο πρώτο παιχνίδι. Και την Τριγλία Ραφίνας στο πρώτο παιχνίδι. Άρα λοιπόν πρέπει να διαθέτει καλή ομάδα και αν αυτές τις ομάδες που είναι μικρότερες κατηγορίες τις υποτιμήσεις, θα πάθει ζημιά. Γιάννη, είσαι και στο σύνδεσμο προπονητών Ανατολικής Αττικής. Ναι, σωστά. Για πες μας έτσι δύο λόγια. Είσαι με τον Πέτρο τον Τζιγκούλη, τον Ανδρέα τον Σκουβαρά, τον Γιώργο τον Τζομπανάκη. Ακριβώς. Είμαστε στο σύνδεσμο προπονητών. Έχουμε δημιουργήσει, έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά. Καταφέραμε να στεγαστούμε σε γραφεία, διότι ο σύνδεσμος δεν είχε γραφεία, με τη βοήθεια του κυρίου Τσιγκούλη. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά στον Έλληνα, στους προπονητές της Ανατολικής Αττικής, να λύσουμε τα προβλήματα, να δημιουργήσουμε ένα πολύ καλό σύνδεσμο και να έχουμε την ανταμοιβή αυτή που πρέπει να έχουμε. Πάντως έχει ανέβει το επίπεδο και το δικό σας των προπονητών. Υπάρχουν και πολλά νέοι προπονητές. Να αναφέρω ένα όνομα που έτυχε να του πάρω συνέντευξη πριν δύο ημέρες, τον προπονητή της Κερατέας, τον Γιώργο τον Δημητρόπουλο. Θέλω να πω νέοι προπονητές, νέο αίμα και στο δικό σας. Με τον Γιώργο ήμασταν και στις μικτές. Εγώ είχα τη μικτή την ΚΑΠΑ 14, ο Γιώργος είχε την ΚΑΠΑ 12. Συνεργαστήκαμε στο κομμάτι της Ένωσης στις μικτές ομάδες. Είναι ένας πολύ καλός προπονητής, πολύ καλό παιδί, εργατικός. Και γενικά θέλω να σημειώσω ότι όλοι οι προπονητές που δουλεύουν στην Ανατολική Αττική είναι πάρα πολύ καλοί προπονητές, ενημερωμένοι, με τα σεμινάρια, διαβασμένοι, γιατί το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει και αν αφήσεις κάτι πίσω, σε άφησε. Σε όλες τις δουλειές συμβαίνει αυτό. Όμως πιστεύω στις ικανότητες και γι' αυτό έχει βελτιωθεί και πολύ το ποδόσφαιρο της Ανατολικής Αττικής. Εδώ να τονίσω ότι ναι, μεν είσαι προπονητής, αλλά είσαι αρκετά χρόνια στο χώρο. Άρα, εάν μας παρακολουθούσε τώρα ο πρόεδρος της ΕΨΑΝΑ, ο κύριος Δημήτρης Γιαρένης, τι θα ήθελες να του πεις για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος? Είσαι ευχαριστημένος από τη διοργάνωση του πρωταθλήματος? Είναι κάτι που πρέπει να βελτιωθεί? Κάτι που σε ενοχλεί? Όσον αφορά τη διοργάνωση, όχι. Στο κομμάτι της ΕΨΑΝΑ νομίζω ότι είναι άψογο το πρωτάθλημα. Κάποιοι μπορεί να έχουν κάποια θέματα όσον αφορά τους δύο ομίλους που έγιναν και μετά με τα play-off. Αυτό ήταν όμως μια απόφαση του Συμβουλίου και επάνω σε αυτό δημιουργήθηκε και γίνεται το πρωτάθλημα. Πιστεύω ότι όλες οι κινήσεις τους και όλα ό,τι έχουν κάνει μέχρι τώρα είναι θετικά. Και
Και Γιάννη, ξεκίνησε το πρωτάθλημα, τα πρωταθλήματα σε Ψανά ξεκίνησαν νωρίτερα από άλλη ένωση, από άλλες ενώσεις και ήδη διεξαχθήκαν περισσότερα παιχνίδια. Αυτό ήταν μια πολύ καλή κίνηση και ήδη τελείωσε ο πρώτος γύρος, λαμβάνοντας υπόψη το πρόβλημα του κορονοϊού και να μην μείνουμε πίσω όσον αφορά την αγωνιστική περίοδο. Εάν ανοίξουν, όπως λένε τώρα, δεν ξέρουμε και από την κυβέρνηση με τις αποφάσεις και την τροπή θα πάρει ο κορονοϊός και αν θα μειωθούν τα κρούσματα ή πότε θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, θα έχουν το χρόνο, αν μετά το Γενάρη, αν ξεκινήσει, ίσως υπάρχει ο χρόνος για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Πόσο χρονικό διάστημα χρειάζεται, Γιάννη, μία ομάδα για να προετοιμαστεί για την επανέναρξη του πρωταθλήματος? Ανάλογα τη διακοπή χρειάζεται και όσες μέρες η κανονική προπόνηση είναι, όσες μέρες μείνεις, τόσες μέρες να κάνεις προπόνηση. Δηλαδή, αν καθίσουμε 1,5 μήνα, θέλει 1,5 μήνα. Δεν νομίζω πως να υπάρχει αυτό το περιθώριο από την Ένωση. Πιστεύω ότι μέσα σε 15 μέρες, το πολύ 20, θα να δώσουν κάποια προθεσμία για να κάνεις μία μίνι προετοιμασία. Έχεις κάποια εκτίμηση, εσύ πιστεύεις πότε θα έχουμε επανέναρξη της αγωνιστικής δραστηριότητας? Δύσκολο να απαντήσω. Παρακολουθώ και εγώ τα γεγονότα και τους αριθμούς που δίνουν με τα κρούσματα και προσπαθώ να βγάλω μία άκρη, αλλά δεν μπορώ να θα βγάλω άκρη. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας πω κάτι με βεβαιότητα. Εύχομαι όμως να μπορέσουμε από Γενάρη να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί και μας λείπει από όλους και νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, Γιάννη. Πώς εσύ είσαι με τόσα χρόνια από ποδοσφαιριστής, προπονητής, τόσα χρόνια στο ποδόσφαιρο, στα γήπεδα. Πώς είναι να μην πηγαίνεις τόσες μέρες, να μην έχεις πάει στο γήπεδο? Είναι ακριβώς τρόπος ζωής. Ψάχνεις να βρεις τι θα κάνεις το απόγευμά σου. Μας λείπει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Μας λείπει η επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές. Μας λείπει το Σαββατοκύριακο. Μας λείπουν αρκετά πράγματα. Γιάννη, εσύ δώσατε κάποιο πρόγραμμα στους παίκτες να το τηρήσουν τώρα κατά τη διάρκεια της διακοπής της? Σωστά, είμαστε σε επικοινωνία με τους ποδοσφαιριστές διαδικτυακά. Ενημερώνουμε για το καθημερινώς για το πρόγραμμα, τους δίνουμε το πρόγραμμα, επικοινωνούμε. Όσα παιδιά μπορούν και όσοι έχουν κάποιες εγκαταστάσεις ή να μπορέσουν να κάνουν το πρόγραμμα, μας επικοινωνούμε και μας λένε τι έκαναν κάθε μέρα. Ωραία. Και η συνεργασία σου, Γιάννη, με τη διοίκηση, με τον πρόεδρο, τον Δημήτρη τον Μακρύ, με τον κύριο Κοσμάλε Πατατζή και τα υπόλοιπα μέλη? Ναι, και ο κύριος Παπαναστασίου και ο Φώτης Νικολόπουλος. Είναι άνθρωποι πάρα πολύ καλοί, έχουμε άψογη συνεργασία. Έχουν και αυτοί, όπως είπαμε, όραμα να δουν την ομάδα σε μεγαλύτερη κατηγορία και δουλεύουν καθημερινώς για να βελτιώσουμε κάποια πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε για να δούμε την ομάδα σε καλύτερη θέση. Και τι μπορεί να πει τώρα ο Γιάννης ο Μαγκίνας, ο προπονητής του Ολυμπιακού Αγίου Στεφάνου, στους φιλάθλους της ομάδας? Αυτό που θέλω να πω είναι ότι παρά το άσχημο ξεκίνημα του πρώτου γύρου, εμείς έχουμε πίστη και πιστεύουμε ότι θα καταφέρουμε να διεκδικήσουμε την πρώτη θέση μέχρι τέλος και να βοηθήσουν την ομάδα όταν μπορέσουν και ανοίξουν τα γήπεδα, αν είναι κοντά μας, να μπορέσουν να δουν και αυτή την ομάδα από κοντά. Ωραία. Γιάννη, ευχαριστούμε. Να ευχηθούμε υγεία και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να ξεκινήσει η αγωνιστική δραστηριότητα και να τα λέμε στο γήπεδο και όχι μέσω Skype. Το ίδιο εύχομαι και εγώ. Υγεία σε όλο τον κόσμο και στο ποδόσφαιρο που περνάει δύσκολες ώρες να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε για να είμαστε όλοι ευτυχισμένοι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ. Καλά επίσης. Να είστε καλά.